Πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω όλους σήμερα εδώ στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για μια διαδικασία που νομίζω ότι θα σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Παραδίδουμε σήμερα στην ΕΜΑΚ το όχημα αυτό για την αντιπυρική προστασία για το επόμενο εξάμηνο μαζί με γεννήτρια για να μπορούν οι άνθρωποι της ΕΜΑΚ να κάνουν τη δουλειά τους και βέβαια ταυτόχρονα αυτή η κίνηση, αυτό το όχημα έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από σημαντικά μέσα πολιτικής προστασίας που έχουμε παραδώσει στην ΕΜΑΚ όλο το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια παραδίδουμε σήμερα και σκηνές για τις εθελοντικές μας οργανώσεις. Συνολικά παραδίδουμε 200 σκηνές οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όχι μόνο στους εθελοντές μας αλλά και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και εδώ θέλω να υπογραμμίσω το ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων. Το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα. Οι εθελοντικές οργανώσεις, όλοι εσείς, κάνετε ένα σπουδαίο έργο. Ναι, έχουμε πραγματικά πυροσβεστική η οποία λειτουργεί άψογα. Υψηλό επίπεδο στελεχών, γνώση του αντικειμένου, άμεση αντίδραση, καλή συνεργασία. Αυτό είναι το τετράπτυχο που χαρακτηρίζει την πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ προφανώς. Αλλά χωρίς τις εθελοντικές οργανώσεις δεν θα μπορούσαμε στην αντιπυρική περίοδο, σε πλημμυρικά φαινόμενα ή σε άλλες καταστροφές να ανταποκριθούμε με αυτό το υψηλό επίπεδο που έχουμε ανταποκριθεί όλα αυτά τα χρόνια στην Κεντρική Μακεδονία. Και γι' αυτό θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σήμερα όλους, στον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά και όσους βέβαια σήμερα δεν είναι γιατί εκπροσωπούνται από εσάς. Έχετε κάνει ένα σπουδαίο έργο και ο ρόλος της πολιτείας, ο ρόλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι να ενισχύσει τη δουλειά που κάνετε. Και γι' αυτό είμαστε πάλι σήμερα εδώ, όπως κάθε χρόνο, για να σας παραδώσουμε μέσα με τα οποία θα μπορέσετε να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, αλλά και θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε καλύτερα απέναντι σε κάθε καταστροφή, σε κάθε κίνδυνο. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας και τις εθελοντικές ομάδες και την πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ για το σπουδαίο έργο που κάνετε, βάζοντας σε κίνδυνο τις δικές σας ζωές, προκειμένου να διαφυλάξετε τις δικές μας ζωές, τις ζωές των πολιτών. Έχοντας πει αυτά λοιπόν, θέλω να γνωρίζετε ότι και το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για να προμηθευόμαστε μέσα πολιτικής προστασίας και να τα παραδίδουμε σε εσάς. Γιατί εσείς είστε οι πραγματικοί πρωταγωνιστές σε κατάσταση κρίσης ή καταστροφής. Και εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε το έργο σας. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την συμπαράσταση αυτή και για την καλή συνεργασία.